φίλε και φίλοι του Κυκλαδίκου Ποδοσφαίρου και του Σπορ Κυκλάδε, καλησπέρα εδώ από το δημοτικό γήπεδο Ερμούπολη. Δεύτερη αγωνιστική για τον Α' ομίλου του Α' τοπικού και ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε. ΕΑ Σύρου αντιμετωπίζει τον Αθλητικό Σύλλογο Άνω Μεράς σε ένα μάτσο το οποίο επικεντρώνει τα βλέμματα των περισσότερων φίλων και σίγουρα οι δύο ομάδε καλούνται να αποδείξουν ότι σήμερα αξίζουν να κάνουν ποδαρικό. Τουλάχιστον στην δεύτερη αγωνιστική για την ομάδα του ΕΑ Σύρου, η οποία ουσιαστικά δίνει το πρώτο της παιχνίδι, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική ερεπό. Η ομάδα της Άνω Μεράς, η οποία ήρθε εδώ με μόλις ένα βαθμό μετά το σαβοπάτημα που έκανε την πρώτη αγωνιστική με την ομάδα της Στενής Συντίνου στην Μύκονο με 1-1, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο της Άνω Μερά είδαν ότι οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, έχασαν πληθώρα χαμένων ευκαιριών, όμως τελικά οι Τινιακοί ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν τον πολύ κρίσιμο βαθμό. Σήμερα, δεύτερη αγωνιστική, πρώτο παιχνίδι για την ομάδα της Σύρου, του ΕΑ Σύρου, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της αγωνιστικές υποχρεώσεις, ενώ από την άλλη η ομάδα της Άνω Μερά θέλει να πάρει τη νίκη για να μειώσει κάπως το έδαφο από την κορφή εκεί που βρίσκεται η ομάδα του ΑΟ Σύρου, η οποία επικράτησε την πρώτη αγωνιστική με 0-5 μέσα στην έδρα της Ιδρούσας, ενώ επίσης στην πρώτη θέση βρίσκεται η ομάδα του Πάγου, η οποία έχει επικρατήσει με 2-3 μέσα στην έδρα του ΑΟ Τίνου την προηγούμενη αγωνιστική. Πάμε να δώσουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για την ομάδα του ΕΑ Σύρου, Συριανός κάνει την εστία με Μάιτς Ριγότης, αν και τραυματίας παίζει στο αρχικό σχήμα. Βασάλος Αγνωστόπουλος, Παπαδάκης, Μπαλόπιτας, Μουράι, Λούσας Μπόριτς και Ρούσος είναι η 11 του κύριου Ρούσου. Για την ομάδα της Άνω Μερά, Αγγελίδης κάνει την εστία, ο οποίος παίρνει τη θέση του βασικού σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι της Άνω Μεράς. Κουτσούκος, Τοπάλης, Δωρακάκης, Θεοχάρης, Κεραμιδάς, Τόσκα, Διαϊέ, Τουρέ, Βλυσνάκης και Πετράη είναι οι 11 του κυρίου του προπονητή της Άνω Μεράς, του κυρίου Τζιόβα. Ενώ στον πάγκο για την ομάδα της Σύρου, Σαγκινέτος, Ρούσος, Καράβας, Κουβεράκης, Φουάσης, Μαλουδάκης και Γιαννάκος είναι οι 18. Για την ομάδα της Άνω Μεράς, Πετράκης, Κιούσης, Γαλούνης, Κουσαθανάς, Νάζος, Ασημωμίτης και Κέκελης είναι οι 18. Οι οποίοι ήρθαν εδώ στη Σύρο για αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Γιατί σαν αμέτρηση είναι ο κύριο Δελεγιάννη, με βοηθήσει τον κύριο Νομικό και τον κύριο. Σπουδαίο παιχνίδι, εκεί που η κάμερα του Πρωτοκράτου βρίσκεται για μία ακόμη εβδομάδα παρούσα για να σα μεταφέρει το παλμό και από αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω αύριο πολύ μεγάλο ντέρμπι για την δεύτερη αγωνιστική αθλητικό όμιλο Πάγου αντιμετωπίζει τον Ναό Σύρου σε ένα επίση πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Στη σέντρα θα είναι οι γεπεδούχοι και το παιχνίδι ξεκινάει Θεοχάρη με το μαζέψο Συριανό. Να, το βολέ έχει βγει, ο τερματοφύλακας εδώ παραλίγο να έχουμε το τέρμα για την ομάδα της Λούσας εκεί. Μονομαχή, Ρούσος ένα γύρισμα, παρέμβαση από τον Θεοδωρακάκη, γρήγορα εκτελεσμένο το πλάγιο. Οι Συριανοί, οι οποίοι ελέγχουν τώρα στην περιοχή, θα κάνει ωραία κίνηση το σου. Ωραία κίνηση τώρα εδώ από τον Τουρέ, ευκαιρία out. Ό,τι καλή στιγμή ουσιαστικά για τον Παπαδάκης εκτελεί δυνατά στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά πάνω στη γραμμή. Πετράη θα απομακρύνει σε corner. Πολύ μεγάλη στιγμή στην κεφαλιά του Θεοδωρακάκης. Μουράι, Τόσκα, Διαϊέ θα πετάξει την μπάλα για τον Βλυσνάκη που έχει στην πλάτη του. Το Μεμάι θα γυρίσει ο τελευταίος. Θεοχάρης μέσα στην περιοχή. Ανατροπή παίζεται από τον κύριο Δελιγιάννη. Θα πρέπει να το ξαναδούμε. Και κάπου εδώ ο κύριος Δελιγιάννης σφίξει για τελευταία φορά σκορ πρώτου μηχρόνου στο μάτς που ανοίγει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Α' ομίλου ΕΑ Σύρου Άνω Μερά. 1-0 με τον γκολ του Ρούσου στο 14ο λεπτό. Τίποτα παραπάνω, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για την έξι του δεύτερου μέρους.
Επιστρέφω πάλι φίλες και φίλοι στο δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο. Σκορ πρώτου ημιχρόνου, ΕΑΣΥΡΟΥ, αθλητικός σύλλογος Άνω Μεράς, 1-0 με τον γκολ του Ρούσου στο 14. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό που είδαμε μόλις 4 καλές στιγμές και τον γκολ. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι δείξει με τρίο κανένας από τους δύο όμως για συνεργασία σωστά και τώρα κλέβουν οι παίκτες στα νούμερα για μια ακόμη φορά. Ωραία παλιά τώρα για τον Τουρέ, δεν υπάρχει οφσάιντ, θα δοκιμάσει το shoot out. Πρώτη καλή στιγμή στην επανάληψη για να... και να μην δάσει θα εκτελέσει ο Μεμάη στην πρώτη κεφαλιά. Μια πολύ ωραία κίνηση, εντυπωσιακή επέμβαση. Η κίνηση ήταν τον DIA, ο οποίος βρήκε τον τρόπο με ένα γυριστό μόπλαν ένα στείλει την μπάλα προς την Εστέρη Σουριανού, όμως ο τροματοφύλακας με το δεξί θα στείλει την μπάλα corner. Για τον Diallo, ο οποίος θα γυρίσει, η μπάλα δεν απομακρύνεται, τώρα θα απομακρύνει ο Ρούσος και υπάρχει διακοπή για φάουλ, ένα χτύπημα πάνω στον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έκανε θέατρο και με το παραμικρό σηκώθηκε. Για να δούμε αυτή τη στιγμή την μπάλα τώρα στην αγερμός, ίσως η τελευταία από τις τελευταίες ευκαιρίες για την Άνω Μεράς και Κελής εκτελεί πάνω στην αγκαλιά του Σουριανού. Βασάλος και Ζελιάν Σουρίξα τελευταία φορά, τελικό αποτέλεσμα ΕΑΣΥΡΟΥ, αθλητικός σύλλογος Άνω Μεράς, 1-0 με τον του Ρούσου στο 14 με μια Άνω Μεράς η οποία προσπάθησε στο δεύτερο μήχρονο να κάνει κάτι, έχασε μια καλή ευκαιρία με τον DIA στο 68 με τον Μόπλαν 1, ο Ξυριανός λέει όχι με το δεξί χέρι να στέλνει παλά κόρνερ, τίποτα παραπάνω, ο ΕΑΣΥΡΟΥ χαμένος στο δεύτερο μήχρονο, προσπάθησε με νύχια και με δόντια και κράτησε, πήρε τους 3 βαθμούς, μπαίνει και αυτός στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Αύριο μεγάλο ντέρμπι, οι δύο πρωτοπόροι Πάγος και ΑΟΣΥΡΟΥ συναντιούνται σε ένα μεγάλο ντέρμπι. Από τον Νίκο το Σιγάλα που ήταν στην κάμερα και τον Βαγγέλα Αρχολέκα στην περιγραφή, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Γεια σας.